φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Έχουμε καλεσμένη την αρχηγό του Γιάσωνα Ηλίου, ο Γιάσωνας ο οποίος μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών και τερματοφύλακα και είναι η κόρη του πρώην διεθνή άσου του Ολυμπιακού Γιώργου Βαΐτση, η Αντιγόνη Βαΐτση. Αντιγόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Αντιγόνη, προλάβατε, κάνατε προετοιμασία, αλλά δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Κάναμε και πάρα πολύ καλή προετοιμασία, αλήθεια είναι φέτος. Κοιτάγαμε για. Είχαμε βάλει ένα αρκετά ψηλό στόχο για την ομάδα. Δυστυχώς όμως τα πράγματα όπως ήρθαν, όπως κατέληξαν λόγω της πανδημίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, δεν κατάφερε το πρωτάθλημα να ξεκινήσει. Περιμέναμε να δούμε γιατί υπήρχαν ενδείξεις ότι θα μπορούσαμε να ξαναξεκινήσουμε, αλλά όπως φαίνεται είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία να ανοίξει το ποδόσφαιρο. Ποια είναι η γνώμη σου, θα μπορούσαν τουλάχιστον να είχαν ξεκινήσει οι προπονήσεις, να γίνονται τουλάχιστον ένα γκρουπ στο γήπεδο που είναι ένας ανοιχτός χώρος? Κοιτάξτε να δείτε, το ποδόσφαιρο είναι. Η άθληση γενικότερα είναι υγεία. Δεν πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στο κομμάτι της υγείας. Βέβαια, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, θα έπρεπε να μπορούμε να αθλούμαστε. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση, ναι, υπάρχει σοβαρότητα. Ναι, δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει κάποιος ιός. Και η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αυτή τη στιγμή για να προστατευτούν όλοι. Αλλά δεν πιστεύω. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Τα παιδιά, όλοι μας, όλοι οι αθλητές, έχουμε υποστεί τρομερά ψυχολογικά δράματα με το γεγονός ότι καθόμαστε στο σπίτι. Οι δε επαγγελματίες, παύλα ερασιτέχνες που τρέφουν την οικογένειά τους από αυτό, αυτά τα παιδιά τι θα κάνουν. Αυτοί δηλαδή που μπορούν να ζουν την οικογένειά τους από τον αθλητισμό, παρότι ερασιτέχνες, για αυτούς ποια είναι η κάλυψη? Σωστά, διότι υπάρχουν πολλοί προπονητές που είναι το ποδόσφαιρο από τον αθλητισμό, είναι το μοναδικό τους εισόδημα είναι. Το μοναδικό του εισόδημα είναι λίγο δύσκολο γιατί όπως ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι έτη πίσω, δυστυχώς. Οπότε όποιος ζει από αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ άτυχος. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί που στηρίζουν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους πάνω στο ποδόσφαιρο. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι η αγάπη για την άθληση, για το ποδόσφαιρο, για το άθλημα. Ωραία. Αντιγόνη, να σε ρωτήσω, είσαι τερματοφύλακας. Mm-hmm. Πώς και επέλεξες τη θέση του τερματοφύλακα? Ενώ ο πατέρας σου ήταν επιθετικός. Είπαμε να καλύψουμε τις δύο άκρες του γηπέδου. Να υπάρχει και η αρχή και το τέλος. Με βάση το γήπεδο, έτσι ο τερματοφύλακας και ο επιθετικός. Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε σαν θέση. Ήθελε ο πατέρας μου να με δοκιμάσει σε διάφορες θέσεις. Όταν κατέληξα στο τέρμα, γιατί ήμουν σε ακαδημίες του Ολυμπιακού, έκανα προπόνηση μαζί του. Χαρακτήρισε σε μένα κάποια στοιχεία τα οποία πίστευα ότι θα μπορούσαν να με πάνε ψηλά στη θέση του τερματοφύλακα, ξέροντας ότι και στο γυναικείο υπάρχει έλλειψη τερματοφυλάκων. Οπότε θεώρησα ότι με την καλή προπόνηση και τη θέληση που είχα θα μπορούσα να φτάσω σε ένα υψηλό επίπεδο αθλητισμού στη θέση του τερματοφύλακα. Τι συμβουλές σου έδωσε ο πατέρας σου στην αρχή, όταν ξεκίνησες? Να προσέχω την υγεία μου κατά κύριο λόγο, να προπονούμε συστηματικά και σωστά χωρίς να έχω το κεφάλι ψηλά, να είμαι ταπεινή, να είμαι ήσυχη και ότι η δουλειά μου στο τέλος θα δείξει ό,τι να δείξει, θα κάνει τη φασαρία που λένε. Και ας προπονούμε εγώ σιωπηλά. Ερχόταν ο Γιώργος ο Βαΐτσης να δει την κόρη του? Συνέχεια. Όχι μόνο ο Γιώργος ο Βαΐτσης, και η μητέρα μου η Κατερίνα και η αδερφή μου. Όλη η οικογένεια στήριζε την προσπάθεια που κάναμε, είτε σε οποιοδήποτε άθλημα. Και γενικά ήταν πολύ περήφανος. Γιατί τον έχω και σαν προπονητή. Οπότε παρά τις διαφωνίες μας, γιατί καλός ή κακός, οι παίκτες με τους προπονητές δεν πάνε πάρα πολύ καλά πάντα. Αλλά παρόλα αυτά με στήριζε σε κάθε βήμα. Ξεκίνησες από τον Γαλαξία. Ναι, όταν ακόμα επιτρεπόταν στα κορίτσια να παίζουν μαζί με τα αγοράκια, κάτω των 12 ετών. Μετά, η επόμενη σου ομάδα? Μετά έκανα μια παύση λόγω ενός τραυματισμού για 5 χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το βόλεϊ. Οπότε στα 17, όταν ξεκίνησα κανονικά να παίζω σε γυναική ομάδα, ήταν όταν ο πατέρας μου ήταν προπονητής στην Γλυφάδα και μου είπε να πάω. Στον Οδυσσέα Γλυφάδα. Στον Οδυσσέα Γλυφάδα. Εθνική. Αλφα Εθνική. Ήμουνα αναπληρωματική βέβαια γιατί είχαμε την εξαιρετική Ελένη Πελτίου τότε. Οπότε πήρα και πάρα πολύ βοήθεια πήρα από την Ελένη, με αποτέλεσμα να πάρω και κάποια παιχνίδια και να αρχίζω να εδραιώνομαι σιγά σιγά στον χώρο. Και μετά πήγες στην Κρήτη?
Μετά μου έγινε μια πρόταση από τις Κρίσεις Ρεθύμνου τότε. Πλέον ονομάζεται Αστέρας Ρεθύμνου η ομάδα, γιατί ξαναδημιουργήθηκε. Σε ποια κατηγορία αντιγόνη ήτανε? Τότε ήμασταν αλφα-εθνική. Ήτανε ότι είχε ανέβει η ομάδα, ήθελε να με εντάξει στο δυναμικό της για να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία, όπως και καταφέραμε την πρώτη χρονιά. Μετά βέβαια κάναμε εξαιρετικές προσθήκες με αποτέλεσμα η ομάδα να καταλήξει πάλι στην αλφα-εθνική μέσα στην πεντάδα. Αλλά το κλασικό πρόβλημα του γυναικείου, η ομάδα διαλύθηκε γιατί δεν είχε τα οικονομικά μέσα να κρατηθεί στην κατηγορία. Μετά, η επόμενη σου. Μετά, επειδή σπούδασα στην Κομωτινή, με προσέγγισε η ομάδα της Δράμας, που ήταν πάλι αλφα-εθνική τότε και ήταν, είχε πάρει το πρωτάθλημα και θα έφυγε στο εξωτερικό για το Champions League. Με προσέγγισε, έκανα προετοιμασία μαζί της, προπονήθηκα, πήγαμε στο εξωτερικό. Βέβαια, λόγω της δυσκολίας που είχε η σχολή μου, γιατί είχα πάρα πολλά απαιτητικά μαθήματα υποχρεωτικά με παρουσία. Δεν κατάφερα να ολοκληρώσω τη χρονιά στη Δράμα. Παρέμεινα στην Κομωτινή γιατί έβαλα σαν προτεραιότητα το πτυχίο μου. Αθλούμουν εκεί όσο μπορούσα. Με αποτέλεσμα, όταν τελείωσα και το πτυχίο, ήρθα στην Αθήνα, όπου δεν ήμουν πάλι σε κάποια ομάδα για 6 μήνες. Μετά με πλησίασε ο Σεπολιακός, που για ακόμη μια φορά διαλύθηκε και αυτό στο εξάμηνο. Δυστυχώς, γιατί παλεύαμε μόνες μας μαζί με τον προπονητή, καμία διοίκηση. Και μετά κατέληξα πάλι στη Γλυφάδα. Και από τη Γλυφάδα ήρθε στον Ιάσονα. Ναι, ναι. Πώς είναι η συνεργασία σου στον Ιάσονα? Είναι άψογη. Είσαι 3 χρόνια. 2. 2 χρόνια. 2. 2 κουτσά χρόνια γιατί δεν έχουμε προλάβει να παίξουμε. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε καραντίνα το Μάρτιο και φέτος με την αρχή του αθλημάτος. Είναι άψογη η συνεργασία μου. Ο πρόεδρος και ο προπονητής της ομάδος μου έχουν δώσει απίστευτη εμπιστοσύνη. Πρόεδρος είναι ο Νίκος Φούσκας. Ο Νίκος Φούσκας βεβαίως. Και προπονητής ο Βαγγέλης Αρβανίτης. Ναι. Μου έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο κομμάτι της ομάδος. Μου επιτρέψανε να περάσω την οτροπία μου από τα σαλόνια της αλφα-εθνικής που λέμε σε μια ομάδα β' κατηγορίας που ήταν ουσιαστικά μια παρέα. Τα κορίτσια απλά αγαπούσαν να παίζουν ποδόσφαιρο και βρεθήκαν στη β' εθνική, οπότε έπρεπε να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο μου δώσανε και ένα κομμάτι από τις Ακαδημίες, ένα τμήμα γυναικείο, μικρά βασικά κορίτσια, και νιώθω ότι με εκτιμάνε, με σέβονται όσο τους εκτιμώ και τους σέβομαι κι εγώ. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, Αντιγόνη? Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ παίζει να είναι και κάτω των 18 χρονών, διότι έχουμε πάρα πολλά μικρά σε ηλικία κορίτσια. Εγώ είμαι από τις μεγαλύτερες, που δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά αυτό σε καμία ομάδα. Νιώθω λίγο περίεργα. Αλλά έχουμε πάρα πολλά μικρά κορίτσια που είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Ωραία. Αντιγόνη, κάνε μας μια παρουσίαση της ομάδας. Ποια άλλη τερματοφύλακας είναι, ποια κορίτσια είναι στην άμυνα, ποιες στα χαφ και ποια είναι η επίθεση της ομάδας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε άλλη τερματοφύλακα. Είναι το μόνιμο πρόβλημα του γυναικείου. Οι ομάδες πασχίζουν είτε με έναν τερματοφύλακα, είτε με μισό, είτε με δυσκολία με δύο. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορώ να παρουσιάσω την ομάδα γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δυστυχώς φεύγουν κάποια κορίτσια, κάποια άλλα σπουδάζουν, κάποια άλλα έχουν να κάνουν με το διάβασμά τους γιατί είναι όλα πολύ μικρά σε ηλικία. Οπότε αυτή τη στιγμή να δώσω κάποια ονόματα το θεωρώ λίγο παράδομο. Η Ακαδημία του Ιάσονα πόσα κορίτσια είχε πριν? Η Ακαδημία του Ιάσονα έχει μέσω όρο κοντά στα 12 με 15 κορίτσια. Δεν είναι πολλά γιατί γνωρίζουν το ποδόσφαιρο τα κορίτσια. Πολλές φορές δεν τους επιτρέπεται να παίξουν ποδόσφαιρο γιατί θεωρείται ανδρικό άθλημα. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά μεγάλη ποικιλία στο κομμάτι των κοριτσιών. Βέβαια, από 13 και πάνω έχουμε αρκετά κορίτσια τα οποία εντάσσονται στο δυναμικό της β' κατηγορίας, στην ομάδα του αγωνιστικό τμήμα. Κάτω των 12 που είναι η Ακαδημία μας, είναι κοντά στα 12 με 15 κορίτσια. Η αντιμετώπιση από τους άντρες, Αντιγόνη? Όσον αφορά βλέποντας μια κοπέλα να παίζει ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι δεν έχω δεχτεί ποτέ bullying. Γιατί ναι, μεν ήταν το γέλιο του ένα κορίτσι παίζει μπάλα. Αλλά όταν βλέπανε πως έπαιζα μπάλα, κατευθείαν με σεβόντουσαν. Αποκτούσα το σεβασμό τους. Γιατί βλέπανε ότι είναι η ίδια θέληση, το ίδιο πάθος, η ίδια αγάπη για το άθλημα. Δεν υπάρχει άντρας-γυναίκα, υπάρχει ένα άθλημα, ένας αθλητής ή μια αθλήτρια. Και όταν βλέπουν ότι τα κορίτσια το παίρνουν σοβαρά αυτό. Του σταματάει κάτι στο να σεβαστούν και να εμψυχώνουν και όλα στην ομάδα, να έρχονται στο γήπεδο, να μας βλέπουν, να μας βοηθάνε να εξελιχθούμε. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει. Από τους αθλητές δεν υπάρχει τόσο bullying. Πιο πολύ το bullying που λέμε υπάρχει από τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είναι
αυτοί που βλέπουν κατά κύριο λόγο και μπορεί να μην τους αρέσει να βλέπουν μια γυναίκα σε μια θέση τέτοιας ισχύως, να το πούμε έτσι, να ανταγωνίζεται κάτι το οποίο αυτός έχει συνηθίσει να το βλέπει διαφορετικά. Το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλό. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι. Δεν υπάρχει υποστήριξη από αυτούς που θα έπρεπε να την δίνουν, να το πούμε έτσι. Βέβαια υπάρχει τεράστιο ταλέντο στην Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπουμε και χώρες του εξωτερικού να έρχονται μάνατζερ, να έρχονται στην Ελλάδα να αναζητούν παίκτηρες με ταλέντο, παίκτηρες να ξέρουν να χειρίζονται την μπάλα. Με αποτέλεσμα να τις εντάσσουν στο δυναμικό τους. Δηλαδή, βλέπουμε παντού κορίτσια από όλη την Ελλάδα να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να αποδεικνύουν τη μαγεία του ποδοσφαίρου από τον Έλληνα ή την Ελλήνα παίκτη. Φίλαθλοι έρχονται να παρακολουθήσουν αγώνες γυναικείου πρωταθλήματος. Δεν μιλάμε για τώρα, σε κανονικές συνθήκες που έχεις παίξει και στην Αλφαεθνική. Γενικά βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο είναι γονείς και συγγενείς, οικογένεια. Οι φίλοι μας, οι κολλητοί μας φίλοι, οι αδερφικοί μας φίλοι, οι άνθρωποι του περίγυρου μας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε σιγά σιγά να φέρνουμε κόσμο στα γήπεδα, να μας υποστηρίζει και να αγαπάει αυτό που βλέπει. Αλλά δεν υπάρχει βέβαια προφανώς ο κόσμος που υπάρχει στο αντρικό ή ακόμα και ο κόσμος που υπάρχει στο εξωτερικό. Είχαμε δει ένα κατάμεστο γήπεδο στο Γαλλία-Ελλάδα, Εθνική Γυναικών, 35 νομίζω χιλιάδες κόσμος. Ήταν απίστευτο, ήταν πολύ όμορφο να το βλέπεις και να συμβαίνει, γιατί απλά στο εξωτερικό το ποδόσφαιρο είναι αρκετά πιο ανοιχμένο από την Ελλάδα. Αντιγόνη, έχεις παίξει Α Εθνική και τώρα είσαι στη Β Εθνική. Δεν είστε επαγγελματίας, είσαι ερασιτέχνης, έτσι δεν είναι, δεν είναι επαγγελματικό. Θα σας πω τον όρο που υπάρχει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Είμαστε ερασιτέχνες με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτό πράγμα δηλαδή μας αναγκάζει να παίζουμε, να ρισκάρουμε την υγεία μας, να κάνουμε θυσίες, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε έξω για ένα καφέ. Εμείς να το θυσιάζουμε αυτό για να κάνουμε προπόνηση 2-3 ώρες, να προσέχουμε τη διατροφή μας, χωρίς όχι να λαμβάνουμε κάτι. Οι απολαβές σας δεν υπάρχουν. Δυστυχώς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις μια ομάδα να μπορεί να σου καλύψει κάποιο έξοδο, ακόμα και τις μετακινήσεις σου. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να στηρίζουν το γυναικείο πίσω από τους πρόεδρους. Οι πρόεδροι κάνουν τα πάντα. Βάζουν λεφτά από την τσέπη τους. Δεν έχουν κανένα κέρδος. Αλλά δεν υπάρχουν οι απ' έξω οι παράγοντες, αυτοί που λέμε χορηγοί ή κάποιοι να στηρίξουν οικονομικά το ποδόσφαιρο. Οπότε μας θεωρούν επαγγελματίες, μας κρίνουν όταν δεν φερόμαστε επαγγελματικά, αλλά δεν συνειδητοποιούνται ότι είμαστε ούτε ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν είναι χόμπι. Καλούμαστε να είμαστε σε κάθε κυριακή στο γήπεδο, σε κάθε προπόνηση αυστηροί επαγγελματίες, αλλά δεν υπάρχει ευχαρίστηση από εσύ και μετά. Πες μου και έχεις συμμετοχές και στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα ήμουν πάρα πολύ άτυχη, γιατί όταν κλήθηκα πρώτη φορά στα 17, ενώ είχαμε φύγει για τη Λετωνία, στην πρώτη προπόνηση τραυματίστηκα. Με αποτέλεσμα να έπρεπε να επιστρέψω πίσω στην Ελλάδα. Οπότε έχω συμμετάσχει σε κάποια φιλικά παιχνίδια μόνο. Δεν έχω πάρει συμμετοχή στην εθνική Ελλάδος. Ωραία. Τώρα, Αντιγόνη, ποια είναι η άποψή σου για την αγωνιστική απραξία που έχουμε? Πιστεύεις ότι έχει ζημιωθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο και το ανδρικό, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Όσον αφορά το ανδρικό, δεν το συζητώ, γιατί τα παιδιά αυτά, άμα κληθούν να αγωνιστούν, γιατί αυτοί έχουν όντως επαγγελματικές υποχρεώσεις, κάποια επιπληρωμή και όλα ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αθληθούν, πώς θα είναι επαγγελματίες, γιατί όσο και να θες να προπονηθείς μόνος σου, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να γίνει αυτό. Όσο και να προπονείσαι μόνος σου, αν δεν έχεις επαφή με το γήπεδο, επαφή με τον αντίπαλο, είναι πολύ δύσκολο. Για το δε γυναικείο κομμάτι του αθλητισμού αυτού στο ποδόσφαιρο, φοβάμαι ότι υπάρχουν παιδιά που μπορεί να τα παρατήσουν κιόλας. Να μην βλέπουν κάτι ευχάριστο στην όλη εικόνα. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, έγινε κλίση τη Εθνική Νεανίδων να πάνε να κάνουν προπόνηση. Πώς πιστεύω ότι αυτά τα κορίτσια θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, σε τι ακριβώς? Είδαμε την εθνική μπάσκετ γυναικών που πήρε μια τεράστια πρόκληση στο εξωτερικό να πηγαίνουν, δηλαδή τα κορίτσια με αυτοθυσία. Και άμα τραυματιστεί καμία, τι θα γίνει από εκεί ύστερα? Ποιος θα καλύψει αυτή την κοπέλα που μπορεί να χάσει ημεροκάματα τη δουλειά της, που μπορεί να χάσει την καθημερινότητά της? Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Γιατί δεν λαμβάνει κανείς τα απαραίτητα μέτρα. Με τις απαραίτητες αποστάσεις, με τα COVID test, με οτιδήποτε, δεν παίρνει κανείς την ευθύνη.
Και είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπουμε ότι δεν παίρνει κανείς την ευθύνη, αλλά κατά τα άλλα κατηγορούμαστε ότι είμαστε ανεύθυνοι απολύτως. Είσαι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Φούσκα, με τον προπονητή τον Βαγγέλη τον Αρβανίτη, με τον γενικό αρχηγό της ομάδας τον Δημήτρη τον Βρανά. Κατά κύριο λόγο με τον κύριο Νίκο και με τον κύριο Βαγγέλη είμαστε σε επικοινωνία, προσπαθώντας να δούμε τι θα γίνει, να κρατήσουμε επικοινωνία με τους γονείς, με τα παιδιά, με την ακαδημία, να κρατήσουμε επικοινωνία με τα κορίτσια από την ομάδα, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ό,τι επικοινωνία και να έχουμε, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Μιλάμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αλλά βλέπουμε παντού ένα αδιέξοδο. Πάντως, εσύ Αντιγόνη, τι εισπράττεις από τις συμπαίκτριές σου, από πρώην συμπαίκτριές σου, τι σου λένε, θέλουν να ξανα... Εισπράττω την απόγνωση, την απελπισία. Όλες θέλουν να επιστρέψουν στα γήπεδα. Δεν υπάρχει παίκτρια αυτή τη στιγμή που να τη ρωτήσεις αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και να σου πει όχι. Αν θα σου πει όχι, είναι καθαρά θέμα αντίδρασης. Είναι ανθρώπινος οργανισμός τέτοιος που βρίσκεται σε άρνηση. Όλα τα κορίτσια θέλουν να ξεκινήσουν. Είναι ο τρόπος, ήταν η διέξοδός μας. Ήταν ο τρόπος να ξεσκάσουμε, να φύγουμε από την καθημερινότητα. Να ξεφύγουμε, να γελάσουμε, να έρθουμε σε επαφή με τους φίλους μας. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μια ομάδα με 22 αγνώστους. Είμαστε φίλοι μες στην ομάδα. Είμαστε γνωστοί. Είμαστε μια οικογένεια. Οπότε δεν βλέπουμε τους φίλους μας. Δεν βλέπουμε τους ανθρώπους με τους οποίους περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί. Αντιγόνη, ποια τερματοφύλακα θαυμάζεις? Είτε γυναίκα είτε άνδρες, έχεις κάποια πρότυπα? Αυτή τη στιγμή όσον αφορά το γυναικείο κομμάτι, νομίζω πως η Hope Solo είναι η κορυφαία Αμερικανίδα τερματοφύλακας. Όσον αφορά το γυναικείο, θα το ξαναπώ, η Ελένη Πελετίδου είναι, ήταν και θα είναι μια από τις εξαιρετικές κορυφαίες τερματοφύλακες. Ακόμα και στο κομμάτι το προπονητικό, όταν κάνει προπονήσεις μαζί σου, σε προπονεί, σε ενθαρρύνει, σε βοηθάει, δεν βλέπει έναν ανταγωνιστή για τη θέση. Βλέπει έναν συνάδελφο, έναν σύμμαχο, έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να αναλάβει εκείνος όταν εκείνη δεν θα μπορεί. Όσον αφορά τους άντρες, υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί τερματοφύλακες, δεν το συζητώ. Ο Ρομπέρτο που έχει περάσει τον Ολυμπιακό, ο Αντώνης Νικοπολής που έχει περάσει τον Ολυμπιακό, έχουν αφήσει το στίγμα τους στο αντρικό ποδόσφαιρο. Και βέβαια κλασικά υπάρχουν οι παλαιότεροι Μπουφών, Κασίγιας που ήταν εξαιρετικοί στο είδος τους. Να φανταστώ ότι είσαι Ολυμπιακός. Αναγκαστικά. Το γονίδιο κυλάει μες στο αίμα. Από το εξωτερικό, παρακολουθείς κάποιες ομάδες? Πάντα είχα μια δυναμία στη Ρεάλ Μαδρίτης και λόγω του Κριστιάνου Ρονάλντο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ τόσο πολύ. Γιατί όταν τον παρακολουθείς, στεναχωριέσαι πάρα πολύ για την κατάσταση στην Ελλάδα. Οπότε λες καλύτερα να μην τον παρακολουθώ. Άρα, αν σε ρώταγα Κριστιάνο Ρονάλντο ή Μέση. Κλασική ερώτηση. Κριστιάνο Ρονάλντο. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στο είδος του εξαιρετικός. Δεν ξέρω, αλλά επειδή όλοι είναι με το Μέση για κάποιο λόγο, εγώ προτιμώ τον Ρονάλντο. Αντιγόνη, να σε ρωτήσω, πώς είναι να προπονείς μικρά κορίτσια, να τους μαθαίνεις να παίζουν ποδόσφαιρο? Είναι ένα απίστευτο συνέστημα, γιατί βλέπεις πως ό,τι γνώση έχεις στη ρουφάνα απευθείας, είναι απίστευτο το πως αντιλαμβάνονται τα πάντα, παρότι έχουν πολύ μικρή ηλικία. Όταν αντιλαμβάνεσαι το πόσο σε θαυμάζουν, το πόσο σε σέβονται, το πόσο θα θέλουν να γίνουν σαν και σένα κάποια στιγμή, είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Η αλήθεια είναι ότι είχα πολλούς ενδιασμούς να αναλάβω τόσο μικρή ηλικία, αλλά τα κορίτσια με κέρδισαν. Είναι όλα πανέξυπνα, είναι όλα απίστευτα. Και βλέπεις πώς μπορείς να καλλιεργήσεις, να βοηθήσεις να εξελιχθεί ένα πολύ μικρό παιδί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορείς να διακρίνεις ένα μικρό κορίτσι αν έχει το ταλέντο, αν μπορεί να... Να το διακρίνω εγώ συγκεκριμένα ή γενικά? Γενικά φαίνεται, η αλήθεια είναι. Τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω διακρίσεις, να φαίνεται κάποιο ταλέντο και να αφοσιώνουμε όλη μας προσοχή σε αυτό. Γιατί πολύ απλά αν απομονώσεις ένα ταλέντο θα απομονωθεί γενικά και μόνο από την ομάδα. Οπότε το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Όλοι μαζί κάνουν τη διαφορά. Όταν ένας πέφτει, όλοι οι υπόλοιποι βοηθάνε. Τι σημαίνει για σένα ποδόσφαιρο, δηλαδή παίζοντας ποδόσφαιρο? Τι αισθάνεσαι όταν είσαι στην προπόνηση και στους αγώνες? Αισθάνομαι την απόλυτη ελευθερία. Γιατί είμαι σε έναν χώρο στον οποίο δεν έχει σημασία το όνομα που βρίσκεται είτε στην πλάτη είτε ο αριθμός. Σημασία έχει το λογότυπο που υπάρχει μπροστά, το σήμα της ομάδος. Και βλέπεις 11 ανθρώπους που μπορεί να μην βρίσκονται καν στην ίδια περιοχή, να μην μιλάνε καν την ίδια γλώσσα, να παλεύουν όλοι για ένα πράγμα.
Έχω ρωτήσει και άνδρες τερματοφύλακες. Θέλω να ρωτήσω και εσένα, Αντιγόνη. Η πιο δύσκολη στιγμή για έναν τερματοφύλακα στον αγώνα είναι η εκτέλεση ενός πέναλτι? Αυτό δεν το πιστεύω τόσο πολύ, γιατί στο πέναλτι είναι 50-50 οι πιθανότητες. Δεν σε κατηγορεί σχεδόν κανένας. Πάμε 50% πιθανότητες να το πιάσεις και 50% να το φας. Και συνήθως, αν δεν φταίς και εσύ, σε εισαγωγικά πάντα μιλώντας, αν δεν έχεις εκτελέσει εσύ την παράβαση. Η πιο δύσκολη στιγμή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη. Είναι όλο το παιχνίδι μια δύσκολη στιγμή. Γιατί ενώ μπορεί να μην συμμετέχεις σε όλο το παιχνίδι, να υπάρξει εκείνη μία η φάση που θα πρέπει να υπερασπιστείς την εστία σου, να μην δεχτείς τον γκολ, είτε για να επιφέρεις την νίκη, είτε για να μην έρθει η ήττα. Οπότε είναι όλο το παιχνίδι μια δυσκολία για τον τερματοφύλακα. Είμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση στρες και πίεσης από το 0 μέχρι το 90, χωρίς να χρειαστούμε πολλές φορές ή και να χρειαστούμε πάρα πολλές, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να γίνει κάποιο λάθος, να μην αντέξουμε και να δεχτούμε κάποιο γκολ. Έχεις κάνει φιλίες στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου? Άπειρες. Γι' αυτό κιόλας μου λείπει πάρα πολύ, όχι μόνο το ποδόσφαιρο σαν άθλημα, αυτό σας είπα πριν, η οικογένεια που δημιουργείς, οι φίλοι που φτιάχνεις κατά τη διάρκεια που αγωνίζεσαι, κορίτσια που μπορεί να βρίσκονται είτε στην Κρήτη, είτε στην Δράμα, οτιδήποτε, να έχουμε επικοινωνία, μεγαλύτερα σε ηλικία, μικρότερα σε ηλικία κορίτσια, βρίσκουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, παρά τις διαφορές. Άρα, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, την όχι τόσο μεγάλη προβολή που έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, θα προέτρεπες κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Εννοείται, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο επιφέρει πάρα πολλές χαρές. Δηλαδή, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα από το ποδόσφαιρο. Έχει ομαδικότητα, έχει συνεργασία. Πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι τις λύπες και τις χαρές με ανάλογο τρόπο. Δεν είναι πάντα όλα ωραία όταν κερδίζεις, δεν είναι πάντα όλα άσχημα όταν χάνεις. Υπάρχουν μαθήματα που παίρνεις μέσα από την ήττα. Υπάρχουν συναισθήματα που δέχεσαι όταν φέρεις νίκες. Είναι ένα άθλημα πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο. Οπότε, όταν κάποιος το αγαπάει, ναι, να ασχοληθεί. Αν κάποιος το κάνει απλά για να το κάνει, νομίζω σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, είτε έχει να κάνει με δουλειά είτε με άθλημα, καλό είναι να μην ασχοληθεί. Ποια είναι έτσι τώρα τα ονόματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Ποιες είναι, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ονόματα? Τα μεγαλύτερα ονόματα. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να διακρίνεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια τα οποία είναι εξαιρετικά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πάρα πολλές παίκτες που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολλές για να διαλέξω και να χρειαστεί να διακρίνω μία και να μην δείξω κάποια άλλη παίκτρια. Θα ήταν νομίζω αδικία να αδικήσω κάποια άλλη. Ωραία. Αντιγόνη, αν σου έλεγα να μου ξεχωρίσεις τις καλύτερες σου αγωνιστικές στιγμές μέχρι τη φετινή σεζόν που δεν έχει καν ξεκινήσει, ποιες θα ήταν? Από την αρχή που έχω αγωνιστεί. Από την αρχή που ξεκίνησες το ποδόσφαιρο. Μια εξαιρετική... Τι θα ξεχώριζες? Μια εξαιρετική ημέρα αγωνιστική δική μου που έχω ξεχωρίσει ήταν όταν παίζαμε Λιφάδα κόντρα στην Αίγινα, όπου η Αίγινα έπαιζε την κατηγορία ολόκληρη σε εκείνο το παιχνίδι με εμάς. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη, γιατί τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, διότι είχαμε παίχτηρες που παλιά αγωνίζονταν στην Αίγινα και ήταν πολύ πιεσμένες ψυχολογικά, και σε εκείνο το παιχνίδι έπαιξα κατά ανάγκη, γιατί η τερματοφύλακας είχε δεχτεί η κάρτα και έκανα μια απέκρουση που θα τη θυμάμαι για πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να κρατήσω το σκορ σε ένα κρίσιμο σημείο και η ομάδα να φέρει την νίκη. Μία από τις καλύτερες στιγμές μου ήταν αυτή. Μετά, κόντρα συναισθήματα βέβαια, όταν ήμουν στις κρίσεις που παίζαμε με τη Γλυφάδα στην έδρα μας, σε ένα γήπεδο που είχε πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ νερό, το οποίο διακόπηκε στο 80 κάτι. Κανονικά δεν έπρεπε να συνεχιστεί, γιατί το γήπεδο δεν πλήρωσε τις προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά, συνεχίσαμε το παιχνίδι και οι δύο ομάδες παλέψαμε πάρα πολύ και καταφέραμε να φέρουμε την νίκη με 1-0. Και ήταν απίστευτα σημαντική νίκη, γιατί παίζαμε σε μια πολύ δυνατή ομάδα, σε έναν πολύ άξιο αντίπαλο όπως ήταν η Γλυφάδα τότε. Μια ομάδα νεοσύστατη όπως ήμασταν εμείς σαν κρίση στην Αλφα Εθνική. Είναι μια στιγμή που μου έχει μείνει αρκετά στο μνήμη μου. Μια ακόμα μνήμη από τον Ιάσον αυτή τη φορά, όταν παίζαμε λίγο πριν λήξει το πρωτάθλημα λόγω της καραντίνας το Μάρτιο. Παίζαμε κατηγορία ουσιαστικά, κόντρα στο Παμβεανικό. Και με αυτή τη νίκη, αν το πρωτάθλημα συνεχιζόταν, ήμασταν πολύ κοντά στο να παραμείνουμε κατηγορία, να κατηθούμε στη β' κατηγορία. Και είχαμε κερδίσει με 1-0, οπότε είχα συμβάλει και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, τρεις έτσι πιο γρήγορες εικόνες που μου έρχονται ήταν αυτές. Και ένα παιχνίδι που σου έρχεται τώρα στη μνήμη,
ήταν το καλύτερο σου παιχνίδι? Πιστεύω ότι ήταν κάποια από αυτά τα τρία κάποια στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είτε έχω χρειαστεί είτε δεν έχω χρειαστεί. Είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσω, γιατί υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχω κάνει από τα καλύτερα και μπορεί η ομάδα να έχει χάσει. Οπότε δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Το να έχω κάνει το καλύτερο μου παιχνίδι και η ομάδα να μην έχει καταφέρει να κερδίσει είναι μεγάλη πικρία. Οπότε αυτά τα τρία παιχνίδια που επιφέραν και τη νίκη στην ομάδα είναι από τα καλύτερα που μου έχουν μείνει. Νευριάζεις όταν δέχεσαι κάποιο τέρμα και δεν μπορείς να το αποκρούσεις? Εξαιρετικά πολύ. Ειδικά όταν ήμουν μικρότερη, είχα μεγάλο θέμα σε αυτό. Στο κομμάτι το ψυχολογικό, γιατί είναι μια ψυχολογική θέση, είναι μια συναισθηματική θέση στη θεματοφύλακα. Προσπάθησα πάρα πολύ να το διορθώσω, γιατί ακριβώς επειδή είναι θέση ψυχολογίας, δεν μπορείς να πέσεις ψυχολογικά μετά την επίτευξη ενός γκολ που δέχεται η ομάδα σου, γιατί πολύ απλά το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει. Οπότε δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου σε αυτό το κομμάτι, να μην ευριάζω, να μην εκτίθω την ομάδα, να μην τους δείχνω ότι ψυχολογικά έχω επηρεαστεί, για να μπορέσω να τους βοηθήσω και να τους δείξω ότι είμαι ακόμα εκεί, σε περίπτωση το παιχνίδι γυρίσει, να κρατήσω την αιστεία μου ανέπαφη. Ήθελα να σε ρωτήσω και για τη διαιτησία. Πώς είναι το επίπεδο της διαιτησίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Υπάρχουν διαιτησίες και διαιτησίες. Υπάρχουν εξαιρετικά καλές διαιτησίες που νομίζω ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να καλύψουν τις θέσεις και στην Α' Εθνική ανδρών σαν διαιτητές, και υπάρχουν και πολύ κακές διαιτησίες. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτό. Αν τα παιδιά δεν είναι καταλληλώς προετοιμασμένα, εάν δεν βλέπουν σοβαρά ένα παιχνίδι μεταξύ γυναικών. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αντιμετωπίσει και πάρα πολύ κακές διαιτησίες που φαινόταν ότι ήταν πολύ προκατηλημένες με το άθλημα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να δώσω σαν δικαιολογία. Ωραία. Αντιγόνη, τώρα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού του Γιάσονα Ηλίου, της Αντιγόνης Βαΐτση, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπομονή, κουράγιο. Κάποια στιγμή τα πράγματα αναγκαστικά θα φτιάξουν. Δεν γίνεται να πηγαίνεις μόνο πίσω. Κάποια στιγμή να φτάσεις στο χαμηλότερο σημείο που υπάρχει, θα πρέπει να ανεβείς. Οπότε ευελπιστώ σε μια εξέλιξη του αθλήματος, σε μια εξέλιξη της νοοτροπίας που έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το άθλημα. Οπότε το μήνυμά μου είναι υπομονή, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε όσο μπορούμε, χωρίς να περιμένουμε να έχουμε απαιτήσεις, απλά γιατί θα γεμίζει εμάς, γιατί θα είμαστε εμείς ικανοποιημένες από αυτό όσο ασχολούμαστε. Και τώρα πώς περνάς το χρόνο σου, το χρόνο που διέθετες για το ποδόσφαιρο, που αφιέρωνες μάλλον στο ποδόσφαιρο? Προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο μπορώ στο σπίτι. Έχω δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο σε ένα έξτρα δωμάτιο που έχω, για να προσπαθήσω να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αν ξαναρχίσουμε, γιατί βλέπουμε τα σώματά μας να μας εγκαταλείπουν. Όσο εγκαταλείπουν τον αθλητισμό και τα σώματά μας, μας εγκαταλείπουν και αυτά. Οπότε όσο μπορώ μέσα στη μέρα να αθλούμε, καλώς κακώς, τηλεόραση, ταινίες, ό,τι άλλο μπορώ να γεμίσω τον χρόνο μου. Είμαστε κοντά στα μέσα Φλεβάρι, σε lockdown. Πιστεύεις ότι είναι τα περιθώρια πλέον δύσκολα, ας πούμε, για να έχουμε φέτος αγωνιστική δράση? Δεν νομίζω ότι θα έχουμε φέτος αγωνιστική δράση. Δεν φαίνεται κανείς να παίρνει την ευθύνη γι' αυτό. Οπότε και να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, ας πούμε τέλος του μήνα, γίνεται ένα θαύμα και δίνουν το OK να ξεκινήσουμε. Θέλουμε ένα μήνα, για να μην πω ενάμιση, προετοιμασία. Ξανά προετοιμασία, από την αρχή προετοιμασία. Να τρέξουμε, να αποδοξινωθούμε, να ενεργοποιήσουμε τα κορμιά μας. Οπότε με 1,5 μήνα προετοιμασία φτάνουμε μέσα Απριλίου. Μέσα Απριλίου. Αρχές Μαΐου. Ποιο πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί σε 2 μήνες? Και αν καταφέρει να ολοκληρωθεί. Έχουμε πολλά παιχνίδια, έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Έχουμε Α κατηγορία, Β κατηγορία, Γ κατηγορία. Έχουμε Εθνική Ελλάδος. Δεν φαίνεται ελπίδα στον ορίζοντα, δυστυχώς. Γιατί το lockdown δεν νομίζω ότι θα διαρκέσει για λίγο ακόμα. Οπότε μέχρι το Πάσχα κλεισμένοι θα είμαστε. Άρα για ποιο λόγο να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, σκέφτονται κάποιοι. Οπότε δεν νομίζω να έχουμε πρόθυματα. Αντιγόνη, θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιον για την συνεργασία σου με τον Γιάσονα? Με τον Γιάσονα εννοείται τον κύριο Νίκο Φούσκα που μου έδειξε την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, τον Βαγγέλη Αρβανίτη με τη συνεργασία που έχουμε και με τη συμπεριφορά του που μου δείχνει πόσο με εκτιμάει. Όλα τα κορίτσια, όσα έχουν πέρασει από την ομάδα, είτε είναι ακόμα είτε δεν είναι στην ομάδα, να τα ευχαριστώ, γιατί με τη συνεργασία τους εξελίσσομαι και εγώ και εκείνοι, όλοι μαζί προοδεύουμε.
και ακόμα και οι προπονητές του, του Ιάσονα, όλη τη ομάδα, όλο το επιτελείο το προπονητικό, γιατί μας δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι μετράμε κι εμείς στο ποδόσφαιρο. Είτε σαν παίχτες είτε σαν προπονητές, μας έχουν σε εκτίμηση. Εκτός από εσένα, είναι και κάποια άλλη στο γυναικείο, στην Ακαδημία του γυναικείου τμήματος του Ιάσονα? Ήταν μια παίκτηριά μας, νομίζω πως είναι ακόμα βέβαια, δεν ξέρω γιατί έτσι πως είναι τα πράγματα. Η Ζωζεφίνα, και αυτή προπονήτρια στις Ακαδημίες του Ιάσονα. Αυτή τη στιγμή κάποια άλλη δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά και έτσι πως είναι τα πράγματα, κανείς δεν είναι πλέον, τίποτα. Να σε ρωτήσω κιόλας, γούρια έχεις, έτσι, κάτι που το τηρείς σε κάθε αγώνα? Γούρια. Η αλήθεια είναι πως όχι ιδιαίτερα. Πέρα από το να δένω τα άκρα μου, χέρια, πόδια, για να ετοιμαστώ για το παιχνίδι, γούρια, μόνο ένα, το οποίο βέβαια το έχω με την κολλητή μου που προσπαθούμε να βρισκόμαστε στην ίδια ομάδα μαζί, ότι πριν από κάθε παιχνίδι μου φόραγε εκείνη τα γάντια. Με βοηθούσε να τα φορέσω και μου τα φόραγε εκείνη, γιατί τη είχα εμπιστοσύνη, μου είχε εμπιστοσύνη και βρίσκαμε τη δύναμη και οι δύο να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις του αγώνα. Ωραία. Αντιγόνη, να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε υγεία. Πάνω απ' όλα, υπομονή στον κόσμο. Και την επόμενη φορά να συναντηθούμε στο γήπεδο. Στη λήξη ενός αγώνα. Μακάρι, χωρίς μάσκες, να φαίνονται και τα χαμόγελά μας, να φαίνονται και τα πρόσωπά μας, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σαν άνθρωποι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.